Άναψε. Πανηγυρικά άναψε η πρώτη κλαδαριά στην πόλη της Χιάτιστας το απόγευμα του Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην είσοδο της πόλης στην περιοχή του Αγίου Νικάνορα υπό τους ήχους χάλκινων ακουσμάτων. Η Σάτιστα είναι φορτωμένη με πλούσια ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατοίκων της Σάτιστας είναι η προσήλωση στα έθιμά της. Ένα από τα γραφικά αυτά έθιμα είναι οι κλαδαριές που αποτελούν σταθμό στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Οι κλαδαριές είναι ένα θέαμα μεγαλόπρεπο, συναρπαστικό, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας παρελθόν και παρών με ρίζες βαθιές στον χρόνο και στην ιστορία της Σάτιστας και συμβολίζουν τις φωτιές που άναψαν οι ποιμένοι στη Βηθλεέμ για να αναγγείλουν τη γέννηση του Χριστού. Η Σάτιστα είναι αστήρευτη πηγή παράδοσης και πολιτισμού, είναι προαιώνιος φάρος πολιτισμού. Αρχόντισσα περήφανη, Σάτιστα πενεμένη, είσαι στολή διαλεκτό σε όλη την οικουμένη. Χρόνια πολλά. Πηγαίναμε και μαζεύαμε ξερά χόρτα από κάτω από τα, από τα κλίματα. Τα ανεβάζαμε εδώ πάνω και φτιάχναμε την κλαδαριά εδώ πίσω. Και μετά αρχίζαμε και τη στολίζαμε, βάζαμε τα τσάκνα από μέσα, βάζαμε από πάνω τα φουρφούρια και μετά βάζαμε και τα μπαλιόνια και στο τέλος θα την κάψουμε. Πήγα μαζί με τον μπαμπά μου. Ναι. Το βοήθησα με το φορτηγάκι του παππού. Μπάζεις πάρα πολλά. Ναι. Αυτά είναι τα ξερά χόρτα, τα λέμε φουρφούρια ή αλλιώς λόζια. Και μαζευόμαστε διάφορες παρέες και πηγαίνουμε λίγες ημέρες πριν. Και όταν θα την καίμε, δείχνουμε ότι ζεσταίνουμε το μικρό Ιησού που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Χρόνια πολλά. Πρώτη φορά. Δεν το κάνω πρώτη φορά. Είμαι εδώ πέρα σε αυτή την κλαδιά εδώ και 4 χρόνια. Εγώ ξεκίνησα από τότε που ήμουν 2 χρονών με τον παππού μου και το θείο μου. Και τώρα συνεχίζει. Ναι. Βάλαμε στο κέντρο ένα ξύλο 8 με 6 μέτρα και αρχίζουμε να στείλουμε από δίπλα, αρχίζουμε να βάζουμε από δίπλα τα φούρια. Θέλει εμπειρία για να το κάνει κάποιος αυτό. Εσύ έχεις εμπειρία? Όχι, αλλά βοηθάω. Θα σε ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, αλλά όπως ξέρετε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα ανάβουμε τις κλαδαριές. Ξεκινάμε από εδώ και φτάνουμε όλη τη διαδρομή. Είναι ένα έθιμο το οποίο είναι από τα βάθη των αιώνων και δείχνει ότι έρχεται ο Μεσσίας, δηλαδή η γέννηση του Ιησού Χριστού. Εύχομαι σε όλους και πάλι χρόνια πολλά. Αυτό το έθιμο να ξέρετε ότι είναι να το πείτε παντού, διότι είναι ένα έθιμο το οποίο δυστυχώς δεν το ξέρουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα το μάθουν όλοι. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στη Χιάτιστα γιορτάζουμε σήμερα το έθιμο των κλαδαριών. Παρόλο το τσουχτερό κρύο, ο κόσμος είναι πολλής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που βρίσκονται σήμερα και πάλι στη Χιάτιστα, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ο καινούριος χρόνος να φέρει
ό,τι επιθυμεί ο κανένας. Χρόνια πολλά. Καταρχήν να πούμε ότι για αυτό το διαχρονικό έθιμο, έτσι όπως θα ανάψει η φωτιά και θα ζεστάνει τις καρδιές και τις ψυχές όλων, να είναι μια καθημερινή πράξη ζεστασιάς από άνθρωπο για τον άνθρωπο, στη λογική της αλληλεγγύης που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη, και να ακολουθεί το φως όλες μας τις πράξεις, να φωτίζει και τις επιλογές μας και πάνω απ' όλα στη δημόσια λειτουργία, διαφάνεια και επιλογές στη συναπόφευση με τους πολίτες. Για τις Άγιες Μέρες εύχομαι χρόνια πολλά, όλοι να περάσουμε καλά. Για το νέο έτος, ό,τι το 17 μας πλήγωσε να το αφήσουμε πίσω, ό,τι θετικό να το πάρουμε μαζί μας και από κοινού να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ στη Σάτιστα για να γιορτάσουμε το περίφημο έθιμο των κλαδαριών. Μέσα στο κρύο ανάβονται οι φωτιές, ένα έθιμο που ανά τους αιώνες είναι και συμβολίζει το άναμα των φωτιών για να ζεστάνουν το θείο βρέφος όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Η Σάτιστα περήφανη έχει αυτό το έθιμο, το διατηρεί. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να περάσουμε καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα με υγεία. Τιμούμε τα έθιμα του τόπου μας που είναι πλούσια και ανάγονται σε πανάρχες παραδόσεις. Οι κλαδαριές της Χιάτιστα είναι από αυτά τα πολύ δυνατά έθιμα που είναι συγχρόνως και πολύ διδακτικά για, όλο το, για όλα τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα με υγεία το 2018.